15, κεφάλαιο σίγμα ταφ και 24 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν από τις Αγίες Γραφές 365, 24 εδάφιο, σίγμα ταφ 6 κεφάλαιο. Μετά δε ταύτα ο Βεναδάδ, βασιλεύς Συρίας, συνήθρισε άπαντο στράτευμα αυτού και ανέβηκε πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία, και ιδού επολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλή όνου, επολύθη 280 αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου, περιστερών 5 αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή τη ευόησε προς αυτόν λέγουσα, σώσον κύριε μου βασιλεύ. Ο δε είπε, αν ο Κύριος δε σε σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του Αλωνίου ή εκ του Λινού. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, τι έχεις? Η δε είπε, η γυνή αυτή μου είπε, δώσ' μη τον ιόν σου, δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριο θέλω μεν φάγει τον ιόν μου. Και βράσαμεν τον ιόν μου και φάγομεν αυτόν. Είπον δε προς αυτήν την ακόλουθην ημέραν, δώσ' τον ιόν σου δια να φάγομεν αυτόν, η δε έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσον ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός διέριξε τα ημάτια αυτού και ενώ διέβαιναν επί του τείχους, ο λαός είδε και ιδού σάκος έσωθεν επί της αρκός αυτού. Και είπεν ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ελισεέ ιού του Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερον. Ο δε Ελισεέ κάθητο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθητο μετ' αυτού. Και απέστειλον βασιλεύς άνδρα απέμπροσθεν αυτού, πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής αυτός, είπε προς τους πρεσβυτέρους, δε βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε, καθώς έλθει ο μηθητής, κλείσατε την θύρα και εμποδίσατε αυτόν προς την θύρα. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπιστεν αυτού? Και ενώ έτειε λάλη μετ' αυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής και είπε, ιδού παρακυρίου είναι το κακόν τούτο, τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον? Είπε δε ο Ελισέ, ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον περί την ώραν ταύτην εν μέτρων σε μηδάλεως θέλει πολιθεί δι' ένα σύκλον και δύο μέτρα κριθείς δι' ένα σύκλον εν τη πύλη της Σαμαρίας. Και απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού ο άρχον επί του οποίου την χείρα εστηρίζω το βασιλεύς και είπε, και αν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις των ουρανών, η δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει? Ο δε είπε, ιδού θέλεις ιδί με τους οφθαλμούς σου, δε θέλεις όμως φάγει εξ αυτού. Ήσαν δε τέσσερις άντρες λεπροί εν τη εισόδο της πόλης και είπον ο εις προς τον άλλον, γιατί εμείς καθόμεθα εδώ έως σου αποθάνομεν? Εάν είπαμε να εισέλθουμε στην πόλη, η πείνα είναι εν τη πόλη και θέλουμε να αποθάνει εκεί. Εάν θα καθίμεθα εδώ, πάλι θέλουμε να αποθάνει. Τώρα λοιπόν έλθετε και ας πέσουμε στο στρατόπεδο των Συρίων, εάν αφήσωσιν ημάς ζώντας, θέλουμε να ζήσει. Και αν θανατώσωσιν ημάς, θέλουμε να αποθάνει. Και σηκώθησαν ότι σκόταζε για να εισέλθωσι στο στρατόπεδο των Συρίων. Και όταν ήλθε ο νέος του άκρου του στρατοπέδου της Συρίας, ιδού δεν είναι το άνθρωπος εκεί. Διότι ο Κύριος είχε κάμει να ακουστεί εν το στρατοπέδο των Συρίων κρότος αμαξών και κρότος ύπων, κρότος μεγάλου στρατεύματος και ύπων προς αλλήλους. Ιδού βασιλεύς του Ισραήλ εμίστος εναντίον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς των Αιγυπτίων, δια να έλθω σε νηφημάς. Όθεν σηκωθέντες έφυγον εν το σκότι και εγκατέλειπον τα σκηνά αυτών και τους ύπους αυτών και τους όνους αυτών, το στρατόπεδον όπως ήτο και έφυγον δια τη ζωήν αυτών. Και ότε οι λεπροί ούτοι ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου, εις ήλθον εις μίαν σκηνήν και έφαγον και έπιον. Και λαβώντες εκείθεν αργύριον και χρυσίον και ημάτια, υπήγον και έκρυψαν αυτά. Επιστρέψαντες δε, εις ήλθον εις άλλην σκηνήν και έλαβον άλλα εκείθεν και υπήγαν και έκρυψαν και ταύτα. Τότε είπαν προς αλλήλους, εμείς δεν εκάμνομεν καλά, η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών εγγελιών, και αν εμείς σιωπόμεν και περιμένομεν μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά τι θέλει ελθεί, επέλθει εφ' ημάς. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγομεν να αγγείλομε ταύτα εις τον οίκον του βασιλέως. Ήλθον λοιπόν και ευόησαν προς τους θυρωρούς της πόλεως και ανήγγειλαν προς αυτούς λέγοντες, ήλθομεν εις το στρατόπεδο των Συρίων
και ειδού δεν είτο και άνθρωπος δε φωνή ανθρώπου, ημί ύπη δεδεμένη και όνει δεδεμένη και σκηνέ καθώς ευρίσκοντον. Και βόησαν οι θυρωροί και ανήγγυλαν τούτο ένδον εις τον οίκον του βασιλέως. Και σηκωθείς ο βασιλεύς τη νύχτα, είπε προς τους δούλους αυτού, τώρα θέλω φανερώσει προς εσάς τι έκαμον οι Σύριοι μας. Εγνώρισαν ότι είμαι θαπεινασμένοι και εξήλθον εκ του στρατοπέδου, δια να κρυφθώσει εν της αγρής, λέγοντες. Όταν εξέλθωσιν εκ της πόλεως, θέλω μεν συλλάβει αυτούς ζώντας, και στην πόλη θέλω μεν εισέλθει. Αποκριθείς δε εις εκ των δούλων αυτού, είπεν, ας λάβωση παρακαλώ πέντε εκ των υπολοιπωμένων ύπων, ή τινες απέμειναν εν την πόλη. Ιδού, αυτή είναι καθώς άπαν το πλήθος του Ισραήλ, των απολυφθένειν αυτοί. Ιδού, είναι καθώς άπαν το πλήθος των Ισραηλιτών, ή τινες κατηναλώθησαν. Ας και ας αποστήλωμεν, δια να είδωμεν. Έλαβον λοιπόν δύο ζεύγοι ύπων, και απέστειλεν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων, λέγον, υπάγεται και ιδέτε. Και πήγον ο πίσω αυτόν έως του Ροδάνου. Και ιδού πάσα η οδός πλήρη σηματίων και σκευών, τα οποία οι Σύριοι είχαν σρίψει εκ της βίας αυτών. Και επιστρέψαντες, οι μηνυταί ανήγγυλαν τούτο προς το βασιλέα. Και εξήλθεν ο λαός και διήρπασαν το στρατόπεδον των Συρίων και επολύθη εν μέτρο σεμιδάλεως διέν σύκλων και δύο μέτρα κρυθείς διέν σύκλων κατά το λόγον του Κυρίου. Και κατέστησε ο βασιλεύς επί της πύλης τον άρχοντα, επί το οποίο την χείρα εστηρίζεται, και κατεπάτησε ο λαός αυτόν εν την πύλη και απέθανε. Καθώς ελάλησε ο άνθρωπος του Θεού ως της ελάλησε, ότε ο βασιλεύς κατέβη προς αυτόν. Και καθώς ελάλησε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα λέγον, δύο μέτρα κρυθείς δι' ένα σύκλον και ένα μέτρο σεμιδάλεως δι' ένα σύκλον, θέλου συνείστε αύριον, περί την ώραν ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας. Ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού και είπε, «Και αν τώρα ο Κύριος ήθελε καν παράθυρα εις τον ουρανό, η δύνατο του ιού τον πράγμα να γίνει». Και εκείνος είπε, «Ιδού, θέλεις ειδί τούτο με τους οφθαλμούς, αλλά δεν θέλεις φάγει εξ αυτού, και ούτω έγινε εις αυτόν, διότι ο λαός κατεπάτησε αυτόν εν την πύλη και απέθανε». Ο λαός Ισραήλ σε αμαρτία, γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν οι εχθροί και έγιναν ισχυροί. Κύριος εχθρός την εποχή εκείνη του λαού Ισραήλ, οι Σύριοι. Και ο βασιλιάς προσπάθησε κατ' επανάληψη να παγιδεύσει, όπως διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα, τους Ισραηλίτες, βάζονταν παγίδες, αλλά ο Ελισέ ενημέρωνε το βασιλιά και τους ελευθέρωνε. Και όχι μόνο αυτό, όταν το έμαθε ο βασιλιάς των Συρίων, ήλθε εναντίον του Ελισέ για να τον συλλάβει, αλλά ο Θεός οδήγησε τον Ελισέ αφενός μεν διαπίστως να μην φοβάται, γιατί πλήθος στρατευμάτων ήταν περικυκλωμένοι οι Σύριοι από αυτούς, ώστε τους προφύλαγε, αλλά τους επάταξε και μαωρασία ώστε να μην βλέπουν. Τους οδήγησε εχμαλώτους εις τη Σαμάρια. Εκεί αφού τους τάισε, παρόλο που ο βασιλιάς του Ισραήλ προσπάθησε να τον πείσει να τους σκοτώσει, όμως ο Ελισέ τους άφησε ελεύθερους. Για αρκετό καιρό έμειναν χωρίς πόλεμο, δηλαδή τα τάγματα της Συρίας δεν ήρθαν σε επίθεση εναντίον της γης Ισραήλ. Ήταν μια ευκαιρία που έδωσε ο Θεός ακόμη προς μετάνοια. Αλλά ο λαός Ισραήλ συνέχιζε την οδόν του. Και αυτό είναι σοβαρό, γιατί θα αναγκαστεί ο Θεός που αγαπάει το λαό του να επέμβει πιο έντονα και πιο επώδυνα και χωρίς την φύλαξη από τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και πολιόρκησαν την Σαμάρια, αφού σχεδόν κυριάρχησαν σε όλη τη γη του Ισραήλ, και στην πολιορκία αυτή, η οποία κράτησε πολύ καιρό, έγινε μεγάλη πείνα μέσα στη Σαμάρια. Τόση πείνα, ώστε μια κεφαλή όνου, λέει η Γραφή, που ήταν και ακάθαρτη τροφή, επολύτω για 80 αργύρια ασημένια νομίσματα και 1/4 ενός κάβου κόπρου περιστερών. Δεν μπορώ να φανταστώ που μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Διάβασα ότι μπορούσαν και το χρησιμοποιούσαν σαν στάρι για 5 αργύρια. Πείνα δηλαδή τρομακτική.
η οποία προήλθε από το Θεό. Προήλθε από το Θεό για τις αμαρτίες του λαού. Και όταν λέμε πείνα, εννοούμε πείνα. Μα ο Θεός δεν είναι αγάπη, δεν είναι σπλαχνικός. Επειδή είναι αγάπη, επειδή είναι σπλαχνικός, φέρνει τέτοιες δυσκολίες, ώστε μήπως έλθει σε αυτόν ο λαός του Θεού και επιστρέψει στο Θεό και τον βοηθήσει και τον ευλογήσει. Μήπως. Συνεχίζει λοιπόν η πείνα. Ο βασιλιάς όμως δεν φαίνεται άπιστος, αλλά δεν είναι και πιστός. Ενώ διέβαινε, λέει, ο βασιλιάς επάνω στο τείχος, μία γυναίκα τον φώναξε από κάτω και του είπε: «Κύριε βασιλεύ, σώσε με». Και ο βασιλιάς απάντησε: «Εάν ο Κύριος δεν σε σώσει, μόνο ο Θεός μπορεί να σε σώσει. Πότε εγώ θα μπορέσω να σε σώσω? Μήπως από το αλώνιο που δεν υπάρχει στάρι, ή από το πατητήρι που δεν υπάρχει κρασί? Μόνο ο Θεός μπορεί να σε σώσει, αλλά το βλέμμα Του και τη σωτηρία Του την περίμενε από το Θεό, αλλά στο αλώνι και στο πατητήρι». Σε αυτά που του έλειπαν, τη σωτηρία την προέβλεπε και τη ζητούσε και την πίστευε ότι ο Θεός θα την κάνει μέσα από αυτά που του έλειπαν. Από το αλώνι του να βρίσκαμε λίγο στάρι να αλέσουμε και, λίγα σταφύλια να πατήσουμε. Μία πίστη προς το Θεό μεν, αλλά πολύ περιορισμένη, ώστε αυτή η πίστη μικραίνει το Θεό. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, βουλεύεται καλές βουλές για το λαό Του, για το λαό που πιστεύει και τον εκζητάει όμως. Και πιστεύει πού? Στο αδύνατον. Πιστεύει σε αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί. Με αυτόν ο Θεός αποδεικνύεται δυνατός. Το Πνεύμα το Άγιο λέει ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια, ώστε να ελπίζει κατά πάντα στο Θεό και μόνο στο Θεό, γιατί μόνο μέσα από Αυτόν μπορεί ο Θεός να φανεί δυνατός. Και συνεχίζει η γυναίκα: «Τι σου συμβαίνει?» Πολύ σοβαρό πράγμα και πράγματι, αδερφοί, συγκλονιστικό. Η πείνα οδήγησε δύο μάνες να συμφωνήσουν για να μην πεθάνουν από την πείνα, να φάνε τα παιδιά τους. Απίστευτα πράγματα, αλλά μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν. Σε πολλές περιοχές έχουν συμβεί όταν υπάρχει τέτοιου είδους πείνα. Το ένα παιδί, λέει, το βράσαμε και το φάγαμε και συμφωνήσαμε την επόμενη μέρα για το άλλο, όπως είχαμε συμφωνήσει, αλλά η μάνα αρνήθηκε και ο βασιλιάς τα χάσε. Όπως και εγώ κάθε φορά που το διαβάζω χαλάει η καρδιά μου. Δηλαδή είναι ευδέλιγμα, είναι φοβερό, αλλά είναι δυνατόν όμως. Η πείνα είναι φοβερό πράγμα. Να ανοίγεις το ψυχείο σου και να μην έχεις λίγο φαΐ για σένα και για τα παιδιά σου, είναι φοβερό. Να χάνεις τη δουλειά σου και να μην έχεις κανένα εισόδημα, είναι τρομακτικό. Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει ουδεής ενδεής. Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί το πλεόνασμα του ενός πηγαίνει να καλύψει το έλλειμμα του άλλου. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί η Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, είναι το σώμα του Χριστού και κεφαλή είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτά είναι τα αληθινά μέλη του Χριστού, που δεν κοιτάνε τον εαυτό τους, αλλά κοιτάνε και τους άλλους. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί η Εκκλησία είναι ένα λιμάνι, απάγγιο. Μπορεί να μην βλέπουμε το Χριστό, αλλά βλέπουμε τους αδελφούς μας. Και μέσα από τους αδελφούς μας βλέπουμε το Χριστό. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος, επειδή αισθάνεται άνετα στην αδυναμία του, μπορεί και δεν διστάζει, δεν θυσιστέλλεται να ζητήσει βοήθεια. Και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές και 23 φορές.
δεν έχει τον εγωισμό να πει αυτοί θα έλθουν, αλλά έχει την ταπείνωση να πει Χριστέ μου, βοήθησέ με, βλέποντας στην Εκκλησία. Ουδεείς ενδεείς, γιατί αλλιώς μπαίνει ο διάβολος στην καρδιά του ανθρώπου, ανακατεύει την καρδιά του ανθρώπου, καθώς είναι ο πλανών την οικουμένη όλη και ο κατηγορών τον έναν στον άλλον, χαλάει η καρδιά και χάνεται η ειρήνη του Θεού. Και όταν χαθεί η ειρήνη του Θεού, χάνεται ο αγιασμός, χάνεται η αποκάλυψη και χάνεται και ο θρίαμβος. Στην Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, η Εκκλησία του Χριστού διακρίνεται για το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου και για την καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου και για αυτούς που τρέμουν στο λόγο του. Ο Ελισσαίος όταν τον είδε θύμωσε, αγανάκτησε και λογικό ήταν και ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού. Φόρεσε σάκο και σπονδί και σποδό και ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού και αυτή η αγανάκτηση και η ταπείνωση τον οδήγησε σε λάθος απόφαση. Αυτό να κάνει ο Θεός σε μένα και να με τιμωρήσει αν εγώ δεν τιμωρήσω τον Ελισσέ που άφησε ελεύθερους τους Συρίους και δεν του κόψω το κεφάλι. Η αγανάκτηση τον έκανε φωνιά μέσα στην καρδιά του. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν ο άνθρωπος αγανακτεί γίνεται ανθρωποκτόνος. Γιατί πάβει να αγαπάει τους αδελφούς του. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του, λέει η Γραφή, είναι ανθρωποκτόνος. Να φυλάμε την καρδιά μας, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί έρχονται τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα συστημένα και η κατηγορία στηρίζεται σε αλήθειες λάθους. Αλλά ο έμπειρος που κατά την έξι γνωρίζει τις μεθοδίες του εχθρού και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα, δεν αφήνει το διάβολο να του κατηγορήσει και να του χαλάσει την καρδιά. Αντιστέκεται στο διάβολο, φεύγει ο διάβολος και τότε πλησιάζει το Θεό και ο Θεός τον πλησιάζει. Και πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός. Γι' αυτό και τι λέει, τα σκάνδαλα θα έρθουνε. Πλην ουέ σε αυτούς που θα τα φέρουνε. Εάν λοιπόν μέχρι και τα σκάνδαλα ο Θεός επιτρέπει για να φανούν οι δόκιμοι, πόσο μάλλον τα λάθη και οι αδυναμίες, οι ανθρώπινες των ανθρώπων και η απρονοησία και η αδιαφορία θα λέγα ακόμη, όλα τα επιτρέπει ο Θεός, αλλά για να φανούν οι δόκιμοι. Ο βασιλιάς λοιπόν εντελώς αδόκιμος πήρε απόφαση, θυμωμένος, αγριεμένος, αγανακτισμένος, με ποιον? Με το δούλο του Θεού, με τον προφήτη του Θεού. Πέτυχε του σκοπού του ο διάβολος. Γι' αυτό ο βασιλιάς φέρνει, στέλνει και ένα μηνυτή και λέει πήγαινε να τον πιάσεις. Αλλά ο Θεός ενημερώνει τον Ελισσέ. Και ενώ ο βασιλιάς δεν ξέρει τι ξέρει ο Ελισσέ ξέρει τα πάντα. Γιατί τα δείξε ο Θεός. Δεν πάει να τον καλοπιάσει, δεν πάει να του πει δίκιο έχεις, να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Περιμένει να δει τι θα κάνει ο Θεός. Έστειλε ένα μηνυτή πριν έρθει ο ίδιος για να με θανατώσει. Αλλά εσείς εμποδίστε το να μπει. Δεν θέλω να έρθει ο μηνυτής, θέλω να έρθει ο ίδιος. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Ο Θεός ξέρει. Και ώσπου να έρθει ο βασιλιάς και καθώς δεν αφήνει το μηνυτή, ενώ ήρθε ιδιαίτερα θυμωμένος και αγανακτισμένος, όταν πλησίασε ήρθε μαλακωμένος και μετανιωμένος. Αντί να του πει θα σε σκοτώσω, όπως είπε όταν ξεκίνησε,
του λέει παρακυρίου είναι το κακό τούτο, το κατάλαβα, ο Θεός το τα κάνει αυτά, και αν ο Θεός τα κάνει αυτά τι μπορεί να ελπίσω. Κατάλαβε κάτι πολύ σοβαρό, αδερφοί, ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας ο Θεός το κάνει. Ένα δεν κατάλαβε, ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Το ξαναλέω, ξεκίνησε αγανακτισμένος, θυμωμένος, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση στον άνθρωπο του Θεού και τον πλησιάζει και με τον σωστό τρόπο, μετανιωμένος. Με λάθος άποψη, αλλά δεν έχει σημασία η γνώση του, η γνώμη του, σημασία έχει η καρδιά του. Αυτό παρακυρίου έγινε. Άνθρωπε του Θεού, πώς να μπορέσω να ελπίσω πια ότι ο Θεός θα αλλάξει. Αυτό περίμενε ο Θεός, αυτό περίμενε και ο Ελισέ. Με υπομονή. Αυτό περίμενε ο Θεός, αυτό περίμενε και ο Ελισέ. Γιατί? Γιατί η λύση είναι εύκολη. Μα είναι δυνατόν? Αδελφοί, τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν στο Θεό? Αλλά τι ωραία που τον πλησίασε τελικά ο βασιλιάς. Πραγματικά έτσι πως ήθελε ο Θεός. Και πραγματικά τον πλησίασε έτσι πως ήθελε ο Ελισέ, έστω και αν δεν μπορούσε να καταλάβει. Αλλά απευθύνθηκε στον άνθρωπο του Θεού, στον Θεό, με απόλυτη αδυναμία. Αλλά και με μετάνοια. Ο Θεός το κάνει αυτό. Αυτό όλο το κακό που γίνεται ο Θεός το κάνει. Και αν το κάνει ο Θεός, εγώ δεν έχω πια καμία ελπίδα να αλλάξει γνώμη ο Θεός. Και ο Ελισέ έχει λόγο Θεού και απάντηση Θεού στην απόλυτη ταπείνωση και αδυναμία του βασιλιά. Τώρα ούτε ανθρωποκτόνος, ούτε μισητό, να με μίσος, ούτε με αγανάκτηση, αλλά τον πλησίασε με καλό τρόπο, έστω και άσοφα, χωρίς γνώση. Γι' αυτό η απάντηση πια του Ελισέ είναι αυτή η οποία ήταν απαρχής ετοιμασμένη από το Θεό. Αδελφοί, να θυμάστε, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Αλλά για να τα απολαύσεις πρέπει να πας με σωστό τρόπο, που ο σωστός τρόπος είναι ταπείνωση, μετάνοια, αναγνώριση του λάθους. Και μάλιστα του δικού μας λάθους. Έστω και αν η πίστη σου είναι περιορισμένη και η ελπίδα σου ακόμη μικρή. Και ακούει τώρα λόγια θαυμαστά. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τώρα δεν του μιλάει ο Ελισέ. Δεν αποκρίνεται ο Ελισέ. Σε αυτή την προσέγγιση του βασιλιά απαντάει ο ίδιος ο Θεός. Να το ξαναπώ. Σε αυτή την προσέγγιση του αμαρτωλού βασιλιά, του πιστού με λάθος πίστη, του αγανακτισμένου, του θυμωμένου, ο οποίος όμως τελικά πλησιάζει μετανιωμένος και ταπεινωμένος, ο Θεός έχει έτοιμη την απάντηση. Εάν ερχόταν για να το κόψει το κεφάλι, θα το απάντηγε έτσι? Σε καμία περίπτωση. Ποτέ. Φτάνει μόνο η μετάνοια και η ταπείνωση για να αλλάξει γνώμη ο Θεός? Απολύτως. Απολύτως είναι αρκετό η μετάνοια και η ταπείνωση. Αυτή η προσέγγιση μετάνοιας και ταπείνωσης. Και τα λόγια του Ελισέ πια είναι απίστευτα. Που δεν είναι του Ελισέ, αλλά είναι του Θεού. Ούτω λέγει Κύριος, αύριον περί την ώραν ταύτην
ένα μέτρο σεμιδάλεως, πανάκριβο στάρι, θα πωλείται για μια δεκάρα, για ένα σύκλο. Και δύο μέτρα κριθής, κριθάρι, για ένα σύκλο. Και μάλιστα σε αυτή την πύλη της Σαμάριας. Άκου λόγια. Αλλά ξαναλέμε, αδελφοί, τα πάντα είναι έτοιμα. Ο Θεός εξεύρει πώς να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Τους ευσεβείς όμως, που φοβόνται το Θεό, που πιστεύουν στο Θεό, δεν φτάνει, που μετανοούν και ταπεινώνονται. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτό το ωραίο μήνυμα μετάνοιας και ταπείνωσης. Έτσι αν πλησιάζουμε το Θεό και τους ανθρώπους, πάντα θα βρίσκουμε εύνοια και χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Αν διαφορετικά και αλλιώς πλησιάζουμε τους ανθρώπους, χωρίς μετάνοια και χωρίς ταπείνωση, τότε χωρίς με διαφορετικό τρόπο θα μας απαντάει ο Θεός. Θα συνεχίζεται η παιδεία. Θα συνεχίζεται η κακοπάθεια μέχρι να έλθουμε σε Αυτόν. Και σε Αυτόν ερχόμαστε είτε με το Λόγο του Θεού, είτε με τις ενέργειες του Θεού. Εγώ θέλω να έρχομαι σε Αυτόν με το Λόγο του Θεού. Είναι πιο ασφαλές, πιο γρήγορο και πιο ανώδυνο. Και τα αποτελέσματα είναι πιο ευλογημένα. Ανεξαρτήτως με τα λάθη μας, ανεξαρτήτως με τις καταστάσεις, ανεξαρτήτως με τα αδιέξοδα, ανεξαρτήτως με τα προβλήματα, τίποτα μη λογαριάζεις. Πάνω από όλα αυτά είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι Αυτός στον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και Αυτός θα ενεργήσει υπέρ σου, άλλωστε έτοιμο το έχει, αν εσύ τον πλησιάζεις, Θεούς, Θεό και ανθρώπους, με μετάνοια και ταπείνωση. Έστω και με άγνοια, έστω και με λάθη. Με μετάνοια και ταπείνωση σε Θεό και ανθρώπους, θα βρίσκεις πάντα χάρη από το Θεό και τη μεγάλη ευλογία του Θεού. Αυτό περιμένει ο Θεός από μας. Γιατί? Γιατί έτσι δοξάζεται το όνομά Του. Γιατί έτσι ψώνεται το όνομά Του. Όταν τ' άκουσε αυτό, ο βασιλιάς δεν μίλησε, το πίστεψε. Ή σχεδόν το πίστεψε. Ήλπισε. Ή δεν αντεστάθηκε. Ταπεινώθηκε. Λες να το κάνει? Αμήν, όταν το πει θα το κάνει ο Θεός. Όμως ο υπασπιστής του λέει, και αν ο Κύριος έκαμε παράθυρα στον ουρανό, δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, είναι η συνέπεια της πίστης αλλά και της απιστίας στο Λόγο του Θεού των ανθρώπων. Ο βασιλιάς το πίστεψε. Δεν αντεστάθη, δεν αντέδρασε. Δεν ξέρουμε τι έγινε στην καρδιά του, αλλά ησύχασε. Να το ξαναπώ, ησύχασε. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θελήστε η δύναμή σας. Δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε μην είπε, ούτε είπε δεν γίνεται. Ωραία στάση. Ευάρεστη στο Θεό. Θα εκπληρωθεί ο αληθής λόγος. Ο άλλος ονείδησε. Γιατί? Γιατί δεν χώραγε στην καρδιά του αυτό που είπε ο Θεός. Του φάνηκε πολύ μεγάλο για να γίνει. Ή του φάνηκε πολύ μικρός ο Θεός για να το κάνει. Να το ξαναπώ. Του φάνηκε πολύ μεγάλο, αδύνατο να γίνει. Το πιο σωστό, δεν λογάριασε πόσο παντοδύναμος είναι ο Θεός. Δεν γίνεται ούτε από το Θεό αυτό. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό και είπε ο Θεός, ιδού θέλεις ιδί με τους οφθαλμούς σου, αλλά δυστυχώς δεν θα φάγεις. Δεν θα φάγεις εξ αυτού. Θα το δεις να γίνεται,
αλλά δεν θα φας εξ αυτού. Και αυτός τότε σιώπησε που έπρεπε να μιλήσει. Να πει συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Πω πω τι είπα, άπιστος είμαι, άθλιος είμαι. Και τότε δεν μετενόησε και τότε δεν ταπεινώθηκε. Τώρα μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι, αδερφοί. Μα είτε τα στρατόπεδα των Συρίων δίπλα έτοιμα να μπουν και να καταστρέψουν. Και εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν θα τους έδιναν φαΐ οι Σύριοι. Καλά, ο Θεός τι μπορεί να κάνει? Αλληλούια. Έκανε θόρυβο μεγάλο στρατού και στρατευμάτων. Τη νύχτα τους τρομοκράτησε. Πριν από λίγο καιρό τους πάταξε με ορασία και τους οδήγησε μέσα στη Σαμάρια. Τώρα τους χτύπησε στα αυτιά. Ακούσανε θόρυβο τρομακτικό. Πεταχτήκαν απάνω πανικόβλητοι. Τι θόρυβο στρατεύματος είναι αυτόν, μας έπιασε στο ύπνο. Όπου ο Ισραήλ μίστοσε τους Αιγύπτιους και τους Χαναναίους, χαθήκαμε. Και όπως ήταν κοιμισμένοι, το βάλανε στα πόδια πανικόβλητη. Μα τόσο εύκολο είναι στο Θεό. Όλα είναι πολύ εύκολα στο Θεό, αδερφοί. Δύσκολα είναι να το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε είναι όλα εύκολα. Θεός θα το κάνει. Και άφησαν πίσω τους οι πανικόβλητοι Σύριοι όλα τα πλούτη τους και τα υπάρχοντά τους και τα τρόφιμά τους. Την ίδια νύχτα. Εκεί δίπλα ήταν και τέσσερις λεπροί. Γιατί πρέπει τώρα να το μάθουνε πρωί-πρωί οι Ισραηλίτες. Πεινασμένοι, έτοιμοι να πεθάνουν. Δεν υπήρχαν ούτε κεφάλια από γαϊδούρια όπως είχαν μέσα, ούτε κοπριά από περιστέρια. Και είπαν και εδώ να κάτσουμε, πεθαίνουμε από την πείνα. Στην πόλη να πάμε και να μπούμε που δεν μας αφήνουν, θα πεθάνουμε από την πείνα. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε μέσα στο στρατόπεδο των Συρίων. Εάν μας αφήσουν, θα φάμε. Αν δεν μας αφήσουν, θα πεθάνουμε. Ελπίδα μόνο εκεί έχουμε. Ποιος τους έβαλε αυτή τη σκέψη στην καρδιά εκείνη τη νύχτα? Αυτός που κάνει τα πάντα. Ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός που κάνει τα πάντα. Πήγανε και είδαν άδεια τα στρατόπεδα. Φάγανε, ήπιανε, πήρανε. Πήγανε και σε άλλο μέρος, ξαναπήρανε. Πήγανε και σε άλλο μέρος, τα πάντα στην εξουσία τους. Και τότε σκέφτηκαν μία ωραία σκέψη. Μία ωραία σκέψη ιδιαίτερα ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η μέρα αγαθών αγγελιών και εγώ το στόμα μου δεν μπορώ να το κλείσω. Αν το κλείσω θα επέλθει κακό σε εμάς. Μας έδωσε ο Θεός τη σωτηρία και πρέπει να την εκφράσουμε για να το καταλάβουμε λίγο. Εάν ξέρω ένα γιατρό καλόν που με θεράπευσε από αυτή τη σοβαρή αρρώστια και βλέπω τον αδελφό μου να έχει την ίδια αρρώστια, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω του το πω να τρέξω. Τρεχάλα. Έχω καλή αγγελία για σένα. Βρέθηκε το φάρμακο. Βρήκα το γιατρό. Βρήκα τη λύση. Έχω έναν καλό δικηγόρο. Βγήκε ένας καινούριος νόμος. Βγήκε ένα καινούριο διάταγμα. Τρέχω. Και τόσο πιο πολύ τρέχω όσο πιο πολύ αγαπάω. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Και τόσο πιο πολύ τρέχω όσο πιο πολύ φοβάμαι το Θεό. Γιατί ο Θεός θα μου ζητήσει λογαριασμό. Ήξερες, γιατί δεν το πες? Από το κεφάλι σου, την κεφαλή σου θα ζητήσω το αίμα αυτού. Και αυτό ισχύει βέβαια και για το Λόγο του Θεού. Βλέπεις τον αμαρτωλό να αμαρτάνει. Δεν λες, ας τον επαράτατον δεν ακούει, θα πας να του πεις. Αδερφέ μου, αυτό που κάνεις θα σε φέρει σε αδιέξοδο. Αυτό που κάνεις χαλάει την καρδιά σου. Αυτό που κάνεις
θα το βρεις μπροστά σου. Εάν σου ακούσει, κέρδισες την ψυχή σου και την ψυχή του. Εάν δεν σου ακούσει, ελευθέρωσες την κεφαλή σου. Γι' αυτό εμείς που έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, αληθινή καλή αγγελία, να φοβόμαστε το Θεό όταν κλείνουμε το στόμα μας. Ιδιαίτερα αν κάποιος, να το πω πρώτα, εμείς που έχουμε καλή αγγελία γιατί μας έσωσε ο Χριστός, αν κρύψουμε τη μνά που μας έδωσε τη σωτηρία μας και δεν τη χρησιμοποιούμε, όταν θα έρθει ο Κύριος θα μας ρίξει στο πυρ το αιώνιο. Γιατί δεν εργάστηκες τη μνά, τη σωτηρία που σου έδωσα? Γιατί την έκρυβες? Είχες καλή αγγελία και εσύ σιώπινες? Και αν ακόμη περισσότερο σου δώσει και χαρίσματα ή διακονία για να εργαστείς, δηλαδή τάλαντα, ταλέντα τα λένε οι άνθρωποι, χαρίσματα τα λέμε εμείς, είτε φυσικά ανθρώπινα είτε πνευματικά. Εάν ξέρεις τη λύση του προβλήματος για τον αδελφό σου και δεν του τη λες για να ταλαιπωρείται ή από αδιαφορία, τι με νοιάζει εμένα να μην ανακατεύομαι? Ο Θεός γίνεται μισθαποδότης, ανταποδίδει. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει παρηγοριά. Έχει ευθύνη να παρηγορεί, να στηρίζει και να ενισχύει. Είναι ευθύνη μας αυτή. Εις τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε τεταγμένοι. Το αίμα αυτού επί της κεφαλής σου θα είναι. Δεν νοείται χριστιανός να μην εργάζεται τη μνά του, τη σωτηρία του, και πολύ περισσότερο δεν νοείται χριστιανός να κρύβει και να θάβει το τάλαντό του που το έδωσε ο Θεός για να εργαστεί γι' αυτό. Θα βρεθεί σε ακδιέξοδο και αντιμέτωπος με το Θεό. Και οι λεπροί αυτοί το ξέρουν και μέσα από το Λόγο του Θεού μας το εξηγούν. Είναι σήμερα η μέρα αγαθών εγγελιών. Έχουμε εμείς. Μέχρι τώρα δεν είχαμε. Μέχρι τώρα δεν είχαμε γνωρίσει τον Χριστό. Δεν είχαμε προσευχηθεί. Δεν είχε μας επισκεφθεί ο Θεός. Σήμερα, λένε οι λεπροί, έχουμε αγαθές αγγελίες για το λαό Ισραήλ που ταλαιπωρείται από την πείνα μέσα στα τείχη της Σαμάριας. Εάν εμείς σιωπήσουμε και περιμένουμε μέχρι του φωτός της αυγής, δεν πάμε άμεσα? Όχι, άστο σήμερα, αργότερα, αργότερα, αργότερα την άλλη μέρα. Αν εμείς έχουμε τις αγαθές αγγελίες και δεν πάμε άμεσα και περιμένουμε μέχρι να φωτίσει η αυγή, θα είναι νύχτα. Συμφορά θα έλθει επάνω μας. Ακούτε? Εάν έχουμε αγαθή αγγελία και σιωπαίνουμε, συμφορά θα έρθει επάνω μας. Και αν έχει έρθει ή έρχεται συμφορά επάνω μας, να κάτσουμε να σκεφτούμε με μεγάλη προσοχή, μην τυχόν τις αγαθές αγγελίες που μας έδωσε ο Θεός να γνωρίσουμε, τις κρύψαμε εις το μαντήλι μας, εις τη θάψαμε στη γη. Συμφορές δεν έρχονται χωρίς αιτία. Συμφορές πάντοτε έρχονται με αιτία. Μία από τις αιτίες είναι και η απόκρυψη της αγαθής αγγελίας. Δεν έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Και ο Απόστολος Ιάκωβος το λέει σωστά: αν κάποιος ξέρει τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει, αυτό εις αυτόν λογίζεται αμαρτία. Γι' αυτό ο χριστιανός, αδερφοί, είναι επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Έχει επίγνωση ότι είναι κομιστής αγαθής αγγελίας. Να το κάνω πιο σαφές, γιατί δεν θέλω να περνάμε από συμφορές.
όπως δεν θέλω να περνάμε από βασανιστές. Είναι κομιστής αγαθών εγγελιών. Εάν ήξερε τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε και λογίστηκε σε αυτόν αμαρτία, συμφορά θα έρθει σε αυτόν. Η συμφορά έχει έρθει. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσω, να πάω στο Θεό ταπεινά, να μετανοήσω, για να αφαιρεθεί από πάνω μου αυτό το οποίο ο Θεός λόγησε, αυτό το οποίο λογίστηκε εκ μέρους του Θεού, αμαρτία. Και να μην ησυχάζω λέγοντας δεν έκανα και τίποτα, δεν αμάρτησα. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά κρύφια αμαρτήματα μέσα στην καρδιά μας, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, γιατί δεν τους δώσαμε την κατάλληλη προσοχή, σοβαρότητα να τα διερευνήσουμε. Δηλαδή δεν προσευχηθήκαμε αρκετά να μας εξηγήσει ο Θεός. Να μας εξηγήσει ο Θεός, να μας φανερώσει ο Θεός ότι δεν πρέπει την αγαθή εγγελία που σου δώσε ο Θεός να την κρύβεις ή να τη θάβεις. Δεν είναι καλό για σένα. Συμφορά θα έρθει. Σου την έδωσε για να εργάζεσαι με αυτήν. Όχι με ενθουσιασμούς ή με ασοφίες, αλλά με μετάνοια, ταπείνωση και ιδιαίτερος προσευχή. Σήμερα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, αδερφοί, να εξετάσουμε τη ζωή μας, να διερευνήσουμε, για να διορθωθεί η συμφορά που πιθανόν ήρθε και για να αποφευχθεί η συμφορά που πιθανόν έρχεται. Αυτοί οι τέσσερις λεπροί έχουν αποκάλυψη από το Θεό, αλλά εγώ πιστεύω ότι τους εδόθη χάριν ημών σήμερα. Εδόθη τόσες χιλιάδες χρόνια πριν από τον ίδιο το Θεό, που γνωρίζει τα πάντα, για να τα ακούσουμε εμείς σήμερα, να μετανοήσουμε, να ελευθερωθούμε από τη συμφορά και να αποφύγουμε την επερχομένη. Έχεις αγαθές αγγελίες. Μην τις κρύβεις. Άμεσα να τις παρουσιάζεις. Όχι με ενθουσιασμούς, επαναλαμβάνω, ασοφίες, ιδίως υπερηφάνεια και αλαζονία, ότι ξέρεις κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα. Αλλά με ταπείνωση, με προσέγγιση ευάρεστη στο Θεό, με μετάνοια, με ταπείνωση και με προσευχή. Γι' αυτό μόλις φάγανε και ήπιανε, δηλαδή μόλις απολαύσανε τις αγαθές αγγελίες, τα αγαθά που ο Θεός τους χάρισε, λένε όχι, δεν αφήσουμε να ξημερώσει, χαθήκαμε, συμφορά θα έρθει σε εμάς, τώρα θα πάμε στην πύλη να το πούμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Και τρέχουνε στην πύλη νύχτα, ήταν οι φύλακες έξω και τους λένε ήλθαμε στο στρατόπεδο των Συρίων και δεν ήταν εκεί κανένας άνθρωπος, ούτε φωνή ανθρώπου, παρά μόνο άλογα δεμένα, γάιδαροι δεμένοι, σκηνές όπως ευρίσκονται και όλα τα υλικά, τα αγαθά μέσα. Και το είπαν στους θυρωρούς, στους φύλακες. Οι φύλακες τα ακούσανε και από εδώ και πέρα η ευθύνη έφυγε από τους τέσσερις λεπρούς. Γλίτωσαν τη συμφορά. Τώρα συμφορά δεν θα έρθει, καλό θα έρχεται. Τώρα μπήκε το πρόβλημα σε αυτούς που ακούει το Λόγο του Θεού, που άκουσαν τις ενέργειες του Θεού. Οι θεωρώνες πήγαν κατευθείαν στο βασιλιά. Βασιλιά μου, το και το συνέβη. Αυτό ακριβώς συνέβη. Έτσι μας είπανε. Και ο βασιλιάς, που δεν είναι αγαθός, αλλά πονηρεύεται, δέχεται την πονηριά του ο Θεός, γιατί ξέρει ότι είναι άνθρωπος. Τις υπόνοιες, τις πονηρές που έχει, γιατί ξέρει ότι είναι άνθρωπος, την εκφράζει και λέει να σας πω τι συμβαίνει. Επειδή δεν μπορέσανε να μας καταβάλουνε, κάνανε πως φύγανε, πεινασμένοι όπως είμαστε νομίζουνε ότι θα βγούμε έξω να φάμε και εκεί θα μας καταστρέψουνε. Σωστό.
Σωστή σκέψη. Γι' αυτό και ο Θεός την ακούει με προσοχή. Αλλά δίνει σοφία σε ένα δούλο να του πει να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Δεν του λέει λάθος κάνεις, γιατί μπορεί και να μην κάνει λάθος. Δεν του λέει ανάποδα τα λες, γιατί μπορεί να τα λέει και σωστά. Αλλά του λέει έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Δεν στέλνεις κανένα δυο από αυτούς τους στρατιώτες που έχουμε και από τα τελευταία δυο άλογα που έχουμε, που έτσι κι αλλιώς και αυτά θα ψοφήσουν και εμείς θα πεθάνουμε. Δεν τους στέλνεις να πάνε να δούνε την αλήθεια των πραγμάτων? Και ο βασιλιάς σκέφτεται και λέει, καλά λες καλέ, πώς δεν το σκέφτηκα, τι έχω να χάσω? Ωραία σκέψη. Τι έχω να χάσω να δοκιμάσω το Λόγο του Θεού? Τι έχω να χάσω? Λες να είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού? Και εγώ θα πω και κάτι περισσότερο, αδερφοί, που δεν ξέρετε πόσο σοβαρό μου έχει φανεί στην προσωπική μου και στην οικογενειακή μου ζωή και πόσο λάθος έχω κάνει που δεν το έχω προσέξει. Έρχεται κάποιος και μου λέει κάτι και εγώ έχω άποψη και λέω, δεν γίνεται αυτό που λες, άσε με τώρα και φεύγω. Δυο ή τρεις φορές έχει συμβεί και το έχω μετανιώσει σκληρά. Λέω, μου το είπε ρε παιδί μου και δεν το σκέφτηκα. Ρε Άννα, της λέω, θυμάσαι που μας το είπε? Και εμείς αντί να πάμε να προσευχηθούμε, απάντησα με αλαζονία, γιατί ήξερα, άσε μας βλακίες λες. Δεν του είπα έτσι, αλλά αυτό εννοούσα. Και μετά έγινε όπως το είπε. Και είπα, Κύριε, εσύ μου το έδειξες και εγώ από η αλαζονία δεν το έλαβα υπόψη μου, γιατί ήξερα. Δεν ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Ό,τι ακούς, δεν λέω κάτω. Λέω να παρασυρώμαστε από κάθε άνεμο διδασκαλίας και κάθε γνώμη. Αλλά πήγαινε η προσευχή σου. Λες να είναι από το Θεό? Μήπως είναι από το Θεό? Μα παιδάκι μου το είπε. Ακόμη πιο σοβαρό. Λες να το σήκωσε ο Θεός? Όσες φορές το έχω κάνει αυτό, έχω βρεθεί σε μεγάλη ευρυχωρία. Και δεν μιλάω οικονομική. Σε ελευθερία. Ή θα μου πει ο Θεός μην ακούς και φεύγω και είμαι σίγουρος, ή θα μου πει ο Θεός άκου τον και πρόσεχε και θα βρω καλό. Λες βρε να έχει δίκιο? Έτσι είπε και ο βασιλιάς. Τι έχω να χάσω? Μου είπε τίποτα δύσκολο? Θυμάστε τον Νεεμάν το Σύρο που είπε, ο Θεός είναι αυτός, εγώ περίμενα να βγει ο προφήτης να προσευχηθεί, να κινήσει τα σχήρας και να θεραπευθεί ο λεπρός. Και τι μου είπε? Πήγαινε να πληθείς, γιατί αυτό του είπε, 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς από τη λέπρα σου. Λες και είναι μπογιά. Και ο δούλος πάλι τι του είπε? Στρατηγέ μου, κύριε μου, σου είπε δύσκολα πράγματα? Αν σου λέγε δύσκολα πράγματα θα τα έκανες? Βέβαια θα τα έκανα. Πήγαινε να κάνεις αυτό το εύκολο. Και είπε και ο Νέιμαν, δεν πάω να το δοκιμάσω. Δεν πάω να το δοκιμάσω. Και πήγε καθαρίστηκε. Έτσι είπε και ο βασιλιάς, δεν πάω να το δοκιμάσω. Παίρνει δύο, ποιος θέλει να πάει, βρεθήκαν δύο στρατιώτες, παίρνουν και διάλογα, πηγαίνουν μέσα όπως του τα είπε. Αλλά δεν μείνανε εκεί, πήγανε μέχρι το δρόμο που ακολουθήσανε. Μέχρι πίσω πήγανε. Μακριά. Και τι είδανε στο δρόμο? Ανθρώπους που είχαν τρέξει, είχαν φύγει και είχαν πετάξει όλα τα υπάρχοντά τους, πανικόβλητοι. Γύρισαν και λένε αλήθεια είναι. Και βγήκαν έξω και φάγανε και ήπιανε. Και πραγματοποιήθηκε ο Λόγος του Θεού. Και ο βασιλιάς που δεν αντέδρασε στο απίστευτο του Λόγου του Θεού, απόλαυσε. Ο άρχοντας όμως και ο υπασπιστής του, καθώς στεκότανε στην πύλη, βγήκαν οι πεινασμένοι έξω, τον παρέσυραν και τον ποδοπάτησαν. Απρόσεκτοι άνθρωποι, όχι αδερφοί, αφύλακτος από την απιστία του. Απροστάτευτος, ανυπεράσπιστος από την απιστία του. Είδε, αλλά δεν έφαγε. Ωραία μαθήματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Πίστης, αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητες χορδές του Πνεύματος του Αγίου μας αποκαλύπτει ο Θεός. Τα ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μας φέρνει ο Θεός μπροστά μας.
Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Έτοιμη έχει ο Θεός τη λύση. Η προσέγγισή σου θα την απελευθερώσει. Θα δώσει τη δυνατότητα στο Θεό να τα αφήσει ελεύθερη την ευλογία. Όχι αγανάκτηση. Όχι με χαλασμένη καρδιά. Με χαλασμένη καρδιά ο διάβολος χαίρεται και θα σε ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Με συγχώρεση. Με μετάνοια. Με αναγνώριση ότι εγώ φταίω. Και ταπείνωση και εκδηλώνεται, ελευθερώνεται η βουλή του Θεού η αγαθή. Και οι αγαθές αγγελίες μπορεί να είναι αιτία συμφοράς, αν δεν τις εκμεταλλευτείς καλά, η αιτία απόλυτης ευλογίας όταν τις χρησιμοποιείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με φόβο Θεού. Αμήν. Ο Θεός